Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις από τα ξημερώματα του Σαββάτου, οπότε και ξεκίνησαν οι συλλήψεις για τα μέλη της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής. Εξαιρετικά βαρύ το κατηγορητήριο, ενώ αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που προκύπτουν από τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το φόνο του 34χρονου Παύλου Φίσα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Αντώνης Παραράς είναι εκεί. Αντώνη, καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινά βεβαίως με τελείως διαφορετικά δεδομένα. Είμαστε εν αναμονή όλων αυτών των εξελίξεων. Τις παρακολουθούμε όλοι από τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οπότε και ξεκίνησαν, όπως είπαμε, οι συλλήψεις των βουλευτών της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής. Έπονται και άλλες συλλήψεις και γενικότερα και πάρα πολλές αποκαλύψεις, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το έργο της Χρυσής Αυγής. Και όπως προείπα, το κατηγορητήριο είναι εξαιρετικά βαρύ. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες, πάρα πολλά βασικά ζητήματα. Νομίζω ότι αυτό που περιγράφαμε τόσο καιρό, η βία και όλα αυτά τα οποία έρχονται στην επιφάνεια, πολύ δικαιολογημένα έχουν προκαλέσει και την αγανάκτηση ψηφοφόρων και μη, έτσι, δεν είναι θέμα ψηφοφόρων. Έχω την αίσθηση μάλιστα και πολλοί από αυτούς που στήριξαν την Χρυσή Αυγή δεν θα ξέρανε αυτή τη δράση που αποκαλύπτεται, ούτε θα περίμεναν να υπάρχουν όλα αυτά τα οποία βγαίνουν προς τα έξω, και ούτε πια να φτάνουμε σε ένα σημείο να μαθαίνουμε όλοι ότι υπάρχει και η σύνδεση με την δολοφονία. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, η βία και όλα αυτά είναι απαράδεκτα, είναι κατακριτέα. Νομίζω όμως ότι ένα μάθημα πέραν της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής και κάποια άλλη περίεργη, ψευτοαναρχική, που δεν θα τολμήσουν να ξαναφερθούν ή να ξανααναφερθούν σε τέτοιες ψευτοϊστοριούλες περί αναρχισμού, γιατί αναρχικός με 8 και 10 και 15 χιλιάδες δεν υπάρχει. Λοιπόν, παίρνουν μάθημα και αυτοί. Νομίζω, Μαριγώ, ότι είναι ένα πολύ σκληρό μήνυμα για όλους αυτούς που θέλαν και μέσα από αντιεξουσιαστικούς χώρους ή και μηνύματα να περνούν τέτοια. Νομίζω ότι ο Σαμαράς είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού και λέει τελειώνουμε με όλα αυτά. Όλα έγιναν μέσα σε μία εβδομάδα. Νομίζω ότι περιμέναμε όλοι ότι θα, γιατί περιγράφανε και τα μέσα ενημέρωσης, ότι θα φτάσουμε σε συλλήψεις. Δεν περίμενε κανείς βέβαια αυτό να γίνει πραγματικά μέσα σε 7 ημέρες. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ έντονο και πάρα πολύ σοβαρό όλο αυτό που γίνεται. Με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και ψυχραιμία πρέπει να το προσεγγίσουν. Ψυχραιμία, όπως πολύ σωστά το επισημαίνεις, πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Γιατί μιλάμε για εξαιρετικά σοβαρά πράγματα, σαφώς θα πρέπει να αποδοθούν τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, όπως λέμε. Από εκεί και πέρα, με γνώμονα όμως την ψυχραιμία, και όποιος εμπλέκεται σε τέτοιου είδους καταστάσεις, σαφέστατα να ακολουθήσει αυτά τα οποία πρέπει να ακολουθήσει. Εγώ πάντως δεν βλέπω να είναι ψυχραιμή και δεν θα έλεγα σχεδόν καμία πλευρά. Και θα πρέπει να το πούμε αυτό, κατά τη δική μου την γνώμη, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή φαίνεται καθαρά, Μαριγώ, ότι επέλεξε ο Πρωθυπουργός να λείπει από την Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα που θα γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή δεν το θεωρώ ότι όλο αυτό είναι και πολύ τυχαίο. Αυτό όμως έχει να κάνει κυρίως με την επικοινωνία ή και τα μηνύματα. Κυρίαρχος πάντως ο Πρωθυπουργός είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος απουσιάζει βέβαια στην Αμερική, δίνει έναν αγώνα για τα οικονομικά ζητήματα και όχι μόνο. Από την άλλη, με αμηχανία βλέπω να παρακολουθεί σε εσωτερικό επίπεδο και ο ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή την υπόθεση που επιμένει για εκλογές, σε μια κρίσιμη στιγμή όμως που συμφωνεί όλη η Ελλάδα, ίσως με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Αντώνη Σαμαρά, ότι αν πάμε σε εκλογές τη δεδομένη στιγμή, δεν είναι θέμα αν η Χρυσή Αυγή πέσει κάτω από το 5-6. Εντάξει, δεν είναι ζήτημα αυτό και σε καμία περίπτωση, Αντώνη, κάθε τρεις και λίγο δεν θα πρέπει να επιπυλίζουμε και την καραμέλα των εκλογών. Δηλαδή, περνάει ένας χρόνος και κάθε χρόνο να καθιερώσουμε αν είναι εκλογές. Σε καμία περίπτωση έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει μια χώρα και να σταθεί σαφώς στα πόδια της. Από εκεί και πέρα, εγώ με πολύ μεγάλη έκπληξη θα πω ότι παρακολουθώ τρεις μέρες τώρα ουσιαστικά να μην λέμε τίποτε άλλο παρά μόνο για τη Χρυσή Αυγή. Σαφέστατα οφείλει να είναι πρωτοσέλιδο όλο αυτό το οποίο
οποίο έχει γίνει, το οποίο κοιτάμε όλοι μας με το στόμα ανοιχτό πραγματικά, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεχτεί κάποιος ότι μπορεί μια εγκληματική οργάνωση να ήταν και σαν πολιτικό κόμμα να το ψήφισε αυτό ο κόσμος και να ήταν μέσα στο κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν χίλια δυο άλλα πράγματα εξίσου σοβαρά, όπως η νέα βαριά φορολογία για παράδειγμα που έρχεται από το 2014, κανένας όμως δεν λέει τίποτε άλλο. Και θα περάσουν πάρα πολλά πράγματα και πάλι κάτω από το χαλί. Δύο εβδομάδες τώρα, το έχουμε επισημάνει από το δελτίο μας. Από τη δολοφονία, έχουμε... το τραγικό αυτό γεγονός και μετά, ασχολούμαστε μόνο με τη Χρυσή Αυγή. Έχουν περάσει και έχουν ψηφιστεί νόμοι, νομοσχέδια, μέσα από τη Βουλή. Έτσι, γιατί θέλω να σου πω ότι επειδή οι διακοπές των βουλευτών από τον Ιούνιο ξεκινούν και ακόμα και τώρα δεν έχει ανοίξει η Βουλή, έχουμε ξαναπεί, γύρω στους 5 μήνες το χρόνο με 6 μήνες η Βουλή είναι κλειστή. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά που γίνονται. Πληρώνονται κανονικά βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πηγαίνουν σε κάποια θερινά τμήματα για μερικές μέρες. Τέλος πάντων, έχουν περάσει λοιπόν μέσα από τη Βουλή πράγματα τα οποία η κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης δεν τα έχουν προσεγγίσει και δεν έχει πληροφορηθεί κανείς. Λέμε και πάλι ότι είναι μια πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση. Τώρα, αν μπούμε στη λογική, πώς διωγγώθηκε η Χρυσή Αυγή. Νομίζω τα έχουν περιγράψει κατά καιρούς εμείς. Φέρει βαρύτατες ευθύνες και το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα που μας κυβέρνησαν, που ανάγκασαν τον κόσμο από την πολύ μεγάλη αγανάκτηση να δώσει τέτοια δύναμη στη Χρυσή Αυγή, χωρίς να ελέγξει, χωρίς να ξέρει τι είναι τελικά. Αυτό το μόρφωμα όπως το χαρακτηρίζουν όλοι και την πολύ... μεγάλη σχέση που έχει σαφέστατα με τον ναζισμό. Τα βλέπουμε όλοι μας, τα παρακολουθούμε όλοι μας, φαντάζομαι οι περισσότεροι με πολύ μεγάλη έκπληξη. Και επίσης αυτό που δεν μπορώ να ακούω σε ό,τι έχει να κάνει με τη Χρυσή Αυγή είναι πέρα από το ότι βλέπουμε αυτό το θέατρο του παραλόγου έξω από τα δικαστήρια, τους ανακριτές από τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή κάποια στιγμή ας σοβαρευτούμε, αλλά ποιοι να σοβαρευτούνε. Και αυτό που λέγεται είμαστε πολιτικοί κρατούμενοι, έλεος δηλαδή επιτέλους. Κάποια στιγμή δηλαδή τώρα, να σταματήσουμε. Ξέρουμε πολύ καλά, βλέπουμε τι έχει. Γίνει. Βλέπουμε τι γίνεται και μακάρι όλα αυτά για τα οποία τους κατηγορούν, εύχομαι πραγματικά να είναι στοιχειοθετημένα. Διαφορετικά αν δεν είναι και πάμε μετά στο συγγνώμη λάθος, φεύγουν όλοι τι ωραία τι καλά, από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι εντελώς ανεξέλεκτα και με το δίκιο τους βεβαίως. Κοίταξε να δεις, εδώ θέλω να σταθώ σε ένα θέμα, γιατί μπορεί να εντοπίζουμε, να συζητάμε και να λέμε πολλά, χάνουμε την ουσία. Πρώτα δύο πραγματάκια. Το πρώτο που είπες, έτσι που έχει την οικονομική διάσταση. Τελείωσε σήμερα ένας μήνας με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να πληρώσουν καθόλου φόρους, υποχρεώσεις, ασφαλιστικές εισφορές, είτε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έχουν. Ήταν μια πολύ κρίσιμη ημερομηνία. Το επόμενο τρίμηνο, ο Οκτώβρης λοιπόν, ο Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης, είναι οικονομικά μήνες με απίστευτα χρήματα που πρέπει καλύτερα να δώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Mm-hmm. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το κυκαιώνα μαριγό, αυτά τα οποία ακούστηκα, αυτά τα οποία συζητάμε, δεν θα πω ότι έχει περάσει τα ψηλά, αλλά για μένα είναι τεράστιο ζήτημα, είναι η υπόθεση της Χρυσής Αυγής που έλεγαν και το λένε σε ομιλίες που είχα εντοπίσει ότι έχουμε μπει στα σχολεία. Είναι τόσο ανησυχητικό όλο αυτό. Ο δικοματισμός, το πολιτικό σύστημα φυσικά δεν το αντιμετώπισε ποτέ όλο αυτό, το άφηναν απλά να διωγγώνεται. Διότι εγώ θυμάμαι τον Δεκέμβρη του 2012, νομίζω στα εγγένεια κάποιων γραφείων που είχε κάνει η Χρυσή Αυγή στην Ξάνθη, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Νίκος, που έχει συλληφθεί σήμερα, μιλούσε μπροστά στο μικρόφωνο και στις κάμερες και σε κάποιο σημείο της ομιλίας έλεγε: έχουμε μπει πολύ δυνατά στα σχολεία. Όλη η νεολαία πλέον είναι μαζί μας. Μάλιστα τότε ο βουλευτής είχε αναφερθεί και στους καθηγητές. Είχε πει μάλιστα ποιοι καθηγητές, οι Σιριζέοι και οι κομμουνιστές. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι τόσο μεγάλα μηνύματα και σοβαρά πράγματα που σχεδόν δεν έδωσε κανείς σημασία. Και σήμερα ακούω ότι στρατολογούσαν ή θέλουν ακόμη να το κάνουν παιδιά 13, 14, 15 ετών. Εάν ευσταθούν όλα αυτά που ακούμε, τα οποία είναι ανατριχιαστικά. Ναι, λες και μεγαλώνουμε την επόμενη γενιά φασιστών ή ναζιστών. Και νομίζω πάντως ότι αυτό το γεγονός έχει μια δόση αλήθειας και μάλιστα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Δυστυχώς είναι αρκετά άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία έχουν παρασυρθεί από όλο αυτό το οποίο προέβαλε η Χρυσή Αυγή εδώ και 1,5 περίπου χρόνο, κατά κύριο λόγο, γιατί μετά τις εκλογές πήρε
την όθηση, την οποία δεν είχε ποτέ μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα, ο καθένας, είπαμε, θα πρέπει να αναλογιστεί τι ευθύνες έχει απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, και θέλω να σου πω ότι υπάρχει και ένα ακόμη θέμα, γιατί σήμερα ο παγκόσμιος τύπος, φυσικά από το Σάββατο και μετά λίγο, έχουν αναφερθεί σε πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα τηλεοπτικά δίκτυα και όχι μόνο, συνεχίζουν ως κορυφαίο θέμα να προβάλλουν την υπόθεση αυτή των συλλήψεων. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ και πιο μετά ίσως και στο ζήτημα του πώς έχει, το κατά πόσο έχει δεθεί όλο το κατηγορητήριο. Απλά να πω σχετικά με την δημοσιότητα που παίρνει η υπόθεση σε όλο τον κόσμο, είναι ότι μετά φυσικά από τις συλλήψεις των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, πρωταγωνιστούν στα γερμανικά ειδικά μέσα ενημέρωσης, συνεχίζουν την κάλυψη με πολύ αναλυτικά ρεπορτάζ. Και αυτό το οποίο βλέπω, αυτό το οποίο έτσι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι το γεγονός ότι συνδέουν και την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, πέρα από τις συλλήψεις των δύο ή τριών ατόμων. Ο διεθνής τύπος συνδέει την ελληνική αστυνομία. Βεβαίως. Εντάξει, υπάρχουν ρεπορτάζ και όλα, Σαντώνη, που έχουν δείξει σχέσεις μελών της Χρυσής Αυγής με αστυνομικούς. Προστασία, παροχή προστασίας από αστυνομικούς προς τη Χρυσή Αυγή. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι αυτό γίνεται από όλη την ελληνική αστυνομία. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι, συνδέεται με το γεγονός των συλλήψεων και γενικότερα του τι έχει επικρατήσει τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας μετά και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, όπως είπαμε, είναι και το ξύλωμα που υπέστησαν διάφοροι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας υπό την κατηγορία της σύνδεσης με τη Χρυσή Αυγή. Πρόσεξε τι γράφουν σήμερα εφημερίδες, για παράδειγμα, γερμανικές. Πόσο φασιστική είναι η ελληνική αστυνομία. Άρθρο που δημοσιεύεται σε πολύ μεγάλη εφημερίδα γερμανική. Αναφέρει η εφημερίδα ότι η επέμβαση της δικαιοσύνης εναντίον της Χρυσής Αυγής οδηγεί και σε έρευνες σε βάρος των δυνάμεων ασφαλείας. Στο ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το χτύπημα εναντίον των νεοναζί δεν οδήγησε ως τώρα σε ξέσπασμα βίας της ακροδεξιάς. Υπάρχει όμως ανακούφιση, υπάρχει όμως φρίκη, μένει ακόμα να διαπιστωθεί πόσο στενή και ποιου είδους ήταν η δεσμή με την αστυνομία. Λοιπόν, μάλιστα πριν από λίγη ώρα, έβλεπα στο Μέγκα, έκανε και ένα σχόλιο ο Γιάννης Περτεντέρης, χαριτολογώντας, αλλά αυτά ποτέ δεν γίνονται τυχαία, λέγοντας ότι έτσι όπως πάει το πράγμα και με τόσους αστυνομικούς που αποκαλύπτεται. Ήδη έχουν συλληφθεί δύο. Έχουν συλληφθεί δύο. Ο ίδιος είπε ότι θα λύσουμε και το πρόβλημα της διαθεσιμότητας, γιατί αν ψάξουμε καλά, λέει, σε όλη την αστυνομία, θα είναι πάνω από 1000 ενδεχομένως οι αστυνομικοί. Άρα και η Τρόικα θα μας δώσει συγχαρητήρια, γιατί πολύ γρήγορα θα οδηγήσουμε σε διαθεσιμότητα πάνω από 1000 αστυνομικούς. Είναι μια υπερβολή, φυσικά, νομίζω, έτσι, όλο αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, από τη μία έχουμε την Χρυσή Αυγή με τις διασυνδέσεις και την αστυνομία. Όταν βλέπετε ο ΣΥΡΙΖΑ τοπικά και η κυρία Μουράτη να λέει ναρκωτικά, ηρωίνη πολλούν η μπάτση, να προσπαθεί βέβαια να το ανασκευάσει τώρα, γιατί προφανώς σκέφτεται άλλα που έρχονται. Αλλά θέλω να σου πω ότι όλα αυτά, έτσι, είναι πράγματα τα οποία βεβαίως έχουν κλονίσει και την εμπιστοσύνη. Φυσικά όχι για όλους. Μάλιστα. Εγώ θα πρέπει να εκφράσω μια κάποια ανησυχία σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ, γιατί αυτό το οποίο έχουμε ακούσει είναι ότι ήδη οι παρακολουθήσεις των τηλεφωνημάτων γινόταν μήνες πριν από τη δολοφονία. Είναι ένα ζήτημα κατά πόσο αυτό τελικά θα νομιμοποιηθεί και αν αυτό γίνει, τι έπεται ως συνέχεια από εκεί και πέρα. Ένα ερώτημα που έχω να κάνω είναι, εάν είχαν τόσα στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, για ποιο λόγο έπρεπε να φτάσουμε στη δολοφονία για να προβούμε σε συλλήψεις, και φαντάζομαι ότι αν οι νόμοι από την πρώτη στιγμή εφαρμόζονταν σε διάφορα περιστατικά βίας που είχαμε, που λέγονταν ή έδειχναν τα πάντα μέλη, για παράδειγμα, της Χρυσής Αυγής, όπως και σε όλα τα περιστατικά βίας που είχαμε από αναρχικούς, από αντιεξουσιαστές ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ανήκει σε οποιονδήποτε χώρο της άκρας αριστεράς ή άκρα δεξιάς, φαντάζομαι ότι δεν θα φτάναμε στο σημείο να θρηνούμε σήμερα έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο Έλληνα, γιατί έχουμε θρηνήσει και αλλοδαπούς πάρα πολλούς. Από εκεί και πέρα, η πολύ γρήγορη
επέμβαση της δικαιοσύνης, νομίζω καλό θα είναι να τη δούμε και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις. Όπως επίσης την άρση της βουλευτικής ασυλίας επίσης με τέτοια ταχύτητα, καλό θα είναι να τη δούμε και για τα δύο μεγάλα κόμματα, γιατί και αυτά φέρουν βαρύτατες ευθύνες. Εγκληματικές οργανώσεις με την κυριολεκτική σημασία της λέξης μπορεί να μην είναι, ωστόσο και εκείνοι έχουν κάνει εγκλήματα εντός ή εκτός εισαγωγικών όλα αυτά τα χρόνια και μας έχουν οδηγήσει εδώ που μας έχουν οδηγήσει. Αυτά. Ναι, νομίζω ότι θα βγάλουμε συμπεράσματα όλοι από όλο αυτό, αλλά νομίζω και οι ψευτοαναρχικοί έχουν ήδη σοπάσει, γιατί φοβούνται τις όποιες εξελίξεις ακόμη και στα κόμματά τους. Μάλιστα, λοιπόν. Αφήνουμε το θέμα αυτό. Καλό θα είναι πάντως από εκεί και πέρα η επικαιρότητα γενικότερα, είπαμε, να περιλαμβάνει όλες του είδους τις ειδήσεις. Δεν είναι καλό να επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα και να αφήνουμε άλλα θέματα τα οποία τρέχουν και είναι εξαιρετικά σοβαρά για τον καθένα από εμάς. Και πολύ μεγάλη σκέψη πλέον ο καθένας μας στο τι ψηφίζει και τι επιλέγει. Πολλές φορές η βιτρίνα δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Πρέπει λοιπόν βεβαίως να επιμείνουν, γιατί τα πράγματα έτσι είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι φαντάζονται. Πάμε τώρα εδώ στα τοπικά και σε ένα άλλο θέμα που έχει γίνει σύριαλ φυσικά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είμαστε σε ρυθμούς εμποροπανήγυρης μέχρι και αύριο στο Άργος Ορεστικό. Εμποροπανήγυρη ήρθε παραιτήσεις, δεν είδαμε να το σημειώσω κιόλας από τους περιφερειακούς συμβούλους. Μία μικρή παρένθεση. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα σχολεία αύριο. Κλειστά όλα τα σχολεία του Δήμου Άργους Ορεστικού σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου, όπως ήθιστε βεβαίως και όλα αυτά τα χρόνια. Θυμάμαι και εγώ όταν πήγαινα σχολείο, επίσης ήταν κλειστά τα σχολεία την Τρίτη του Πανηγυριού. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εμποροπανήγυρη και τα λοιπά, να σου πω ότι η απόφαση του κυρίου Πάνου και Παπτσόγλου, του Δημάρχου Άργους Ορεστικού, όπως και των υπολείπων όλα αυτά τα χρόνια, των προηγούμενων δημάρχων, είναι να παραμείνουν, να είναι αύριο μάλλον κλειστά τα σχολεία. Υπάρχει μία, με καθυστέρηση θα πω εγώ, αντίδραση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία νομίζω ότι μόλις σήμερα το μεσημέρι στις 2 εξέδωσε μία ανακοίνωση που θυμίζει τον καλλικρατικό νόμο και λέει κάποια πράγματα. Θα τα διαβάσουμε και αυτά. Mm-hmm. Θέλω επίσης να πω ότι στο Άργος Ορεστικό η Ένωση Γονέων Κηδεμόνων των Μαθητών εξέδωσε ανακοίνωση, και δεν ξέρω αν το έχουν ξανακάνει στο παρελθόν, εξέδωσαν ανακοίνωση μέσα από την οποία στηρίζουν την απόφαση του Δημάρχου Άργους Ορεστικού να είναι αύριο κλειστά τα σχολεία, έτσι όπως ήθιστε την τελευταία αυτή μέρα. Αν κάποιοι, προσέξτε τώρα τι γίνεται, εάν κάποιοι, κατά τη γνώμη μου, έχουν τόσο μεγάλη ευαισθησία για να μην χάνονται διδακτικές ώρες και να μην χάνονται ημέρες, και να φέρουμε στους εκπαιδευτικούς, άσχετα αν τα προβλέπουν αυτά κάποιοι νόμοι που οι ίδιοι πιέζαν τότε εκείνα τα χρόνια να βγαίνουν, προοδικά διατάγματα, εάν τους ενδιαφέρει λοιπόν τόσο πολύ να μην χάνονται μαθήματα, τουλάχιστον η εμποροπανήγυρη ή κάποια άλλα πράγματα είναι και για την ψυχαγωγία, ας μην κάνουν τα σεμινάρια και τις εκλογές τους όταν παραδίδουν μαθήματα. Άλλο θέμα είναι που το έχουμε αναπτύξει πάρα πολλές φορές. Θα μπορούσε βεβαίως η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας επίσης να εκδώσει απόφαση, ανακοίνωση, σύσταση, αν θέλεις, προς τους συλλόγους των εκπαιδευτικών. Όλες αυτές οι εκλογές σίγουρα να γίνονται τις απογευματινές ώρες, όντως για να μην χάνονται διδακτικές ώρες. Αν δεν θέλουμε, να λέω στην κυρία Τέγου και στον κύριο Μασλάρη, που αν τους ρωτήσει, που προβλέπονται, να μην γίνονται οι εκλογές σε διδακτικές ώρες. Δεν κατάλαβα γιατί από τις 8 το πρωί. Δεν θα ξεχάσω τώρα τον Σεπτέμβρη. Εγώ θα ευχηθώ κιόλας και καλή σχολική χρονιά σήμερα. Ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάμε. Ναι, γιατί είναι η πρώτη ημέρα και η πρώτη εβδομάδα που δεν έχουμε την κινητοποίηση των καθηγητών και των εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εγώ εύχομαι καλή σχολική χρονιά. Θέλω να πω όμως ότι όταν ξεκίνησε 12 του μηνός, την επόμενη μέρα νομίζω είχαν σεμινάρια. Και δεν είχαμε σχολείο, την επόμενη μέρα κιόλας. Άρα λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί, αν θέλουν να δείχνουν ευαισθησία και να αντιδρούν ορισμένοι από αυτούς για την εμποροπανήγυρη κτλ., ας κοιτάξουν να μην κάνουν τις εκλογές τους και διάφορες άλλες προφάσεις για να μην γίνουν μαθήματα. Εντάξει, εδώ βέβαια αυτά δεν είναι αποφάσεις ή ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών, αλλά των δύο διευθύνσεων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Ναι, εδώ λοιπόν τώρα εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια σχετικά με την λειτουργία και τονίζουν ότι αύριο θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το ισχύον ορολόγιο πρόγραμμά τους. Μάλιστα. Τονίζουν δηλαδή ότι θα λειτουργήσουν κανονικά.
Οι σχολικές μονάδες, λέει, ως αναπόσπαστο μέρος της τοπικής κοινωνίας και εντός του νομοθετικού πλαισίου, περιεργειών και λειτουργίας τους, μπορούν να αναπτύξουν και να εντάξουν στο ορολόγιο πρόγραμμά τους σχετικές δράσεις με πρωτοβουλία και ευθύνη των διευθυντών, των συλλόγων διδασκόντων, των μαθητικών κοινοτήτων και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Οι οποίοι παρακαλούμε, παρακαλούμε, λέει, να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου οι μαθητές και οι γονείς κηδεμόνες αυτών δια των διευθυντών και διευθυντριών και τα λοιπά των σχολείων. Και από εκεί και πέρα ήρθε και η απάντηση της Ένωσης Γονέων, οπότε βλέπουμε ποια είναι και η άποψη των συλλόγων όλων των σχολείων γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι συμφωνούν με το να παραμείνουν αύριο τα σχολεία κλειστά. Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων, λοιπόν, τονίζει σε ανακοίνωση, συμφωνεί με την απόφαση του Δήμου Ορεστίδος, Άργους Οριστικού, να παραμείνουν τα σχολεία κλειστά κατά την τελευταία μέρα της εμποροπανήγυρης του Άργους Οριστικού. Το κλείσιμο των σχολείων κατά την ημέρα αυτή, λέει η ανακοίνωσή τους, που εξέδωσα πριν από λίγο, αποτελεί παράδοση δεκαετιών για τον τόπο μας και οποιαδήποτε άλλη απόφαση δημιουργεί δυσαρέσκεια και σύγχυση σε γονείς και μαθητές και μόνο αναστάτωση θα δημιουργήσει στη μικρή κοινωνία. Mm-hmm. Εγώ θέλω όμως να πω ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια, εφόσον τονίζουν ότι θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το ισχύον ορολόγιο, σημαίνει ότι αύριο δηλαδή οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί, άσχετα αν δεν πάνε μαζί, θα είναι εκεί, στα σχολεία. Και τι, θα βάλουν απουσίες? Φαντάζομαι πως όχι. Όχι, αφού λέει ότι θα λειτουργήσουν κανονικά. Η ίδια σύγχυση είχε υπάρξει και φέτος. Όπως και να έχει, πάντως, από ό,τι θυμάμαι και πέρυσι, τα παιδιά δεν πήγανε στις σχολικές αίθουσες. Κάτι αντίστοιχο να μένεται και αύριο, εφόσον τα σχολεία, όπως είπαμε, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου, παραμένουν κλειστά. Αναμένεται αυτό αύριο, εφόσον η δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν τα κλείνει. Θα παρακαλέσω αύριο πρωί στον έλεγχο που θα κάνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί να είναι στις θέσεις τους. Οι μαθητές σας απουσιάζουν. Άρα λοιπόν από 8 το πρωί μέχρι 2-3 κτλ. Θα περιμένουμε να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους. Δεν φαντάζομαι να έχει κανένα αντίρρηση. Η δευτεροβάθμια λέει ότι θα πρέπει να είναι εκεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι μαθητές θα είναι στο πανηγύρι, στο Λούνα Πάρκ και στα σουβλάκια και οι υπόλοιποι ας είναι εκεί. Ναι, ούτως ή άλλως είναι απόφαση η οποία αφορά τους μαθητές. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, καλό βράδυ να ευχηθούμε και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπέρισουμε επίσης τη συνάδελφο Ελένη Ψωμαδάκη, καθώς έχουμε αρκετές ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαριγώ. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πλούσιο λοιπόν το αστυνομικό ρεπορτάζ και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε με την σοβαρότατη είδηση ληστείων σε Καστανόφυτο και Πετροπουλάκη. Να μας δώσεις κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες για ακόμη μία φορά έχουν αρκετή δόση βίας. Δύο ληστείες που μάλιστα, Μαριγώ, έγιναν με τον ίδιο τρόπο. Να πούμε όμως πιο αναλυτικά. Βεβαίως. Το μεσημέρι του Σαββάτου διαπράχθηκε ληστεία σε βάρος 83χρονη στο Καστανόφυτο. Δύο άγνωστα άτομα μπήκαν στο σπίτι της και αφού την ακινητοποίησαν με την χρήση βίας, την φήμωσαν με πλαστική ταινία και της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 130 ευρώ και τη βέρα της και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η δεύτερη ληστεία διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Πετροπουλάκι. Και εδώ δύο άγνωστα άτομα μπήκαν στο σπίτι όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ανδρόγυνο και αφού τους ακινητοποίησαν με την απειλή κυνηγετικού όπλου και μαχαιριού, τους φήμασαν και τους απέσπασαν χρηματικά ποσά των 600 ευρώ, των 500 δολαρίων, κοσμήματα και ηλεκτρονικά είδη. Mm-hmm. Ακολούθως τράπηκαν σε φυγή με το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας των παθόντων, το οποίο λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο στρατιωτικό νεκροταφείο του Νεστορίου Καστοριάς. Μάλιστα. Βλέπουμε πάντως ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει και παίρνουν μια επικίνδυνη τροπή, διότι μέχρι τώρα είχαμε ληστείες παραδοσιακά στην Καστοριά, σε άδεια σπίτια τουλάχιστον, χωρίς τους ενίκους μέσα. Βλέπουμε δυστυχώς να επαναλαμβάνονται αυτά τα περιστατικά με τον κόσμο να παραμένει, να κινητοποιείται με τη χρήση βίας και φυσικά να ληστεύεται. Νομίζω ότι μας θυμίζουν οι περιπτώσεις αυτές και την περίπτωση της ληστείας και πάλι σε ηλικιωμένους στην Διποταμία, για την οποία μάλιστα ληστεία πλέον έχουμε την εξιχνίαση της υπόθεσης. Εξιχνιάστηκε λοιπόν, Μαριγώ, η ληστεία που είχε γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου στο σπίτι δύο ηλικιωμένων στη Διποταμία, που και εκεί τους είχαν ακινητοποιήσει με την χρήση βίας και είχαν αποσπάσει χρήματα, κοσμήματα και κοσμήματα. Όμως μετά από επισταμένη αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ναι, προέκυψε ότι δύο εκ των τριών δραστών της ληστείας είναι υπήκοοι Αλβανίας 26 και 28 χρονών, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία θα αποσταλεί στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Καστοριάς. Μάλιστα. Συνεχίζονται οι έρευνες για την ανακάλυψη και του τρίτου δράστη. Υπάρχει και τρίτος δράστης.
Τώρα, παραμένοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ, είχαμε σύλληψη 35χρονου, από ό,τι βλέπω, στο Άργος Ορεστικό για ναρκωτικά. Ακριβώς, η σύλληψή του έγινε το απόγευμα του Σαββάτου. Αστυνομικοί της ομάδας πάταξης διασυνοριακού εγκλήματος της αστυνομικής διεύθυνσης Καστοριάς συνέλαβαν στο Άργος Ορεστικό 35χρονο, γιατί στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάναβης, η οποία και κατασχέθηκε. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, Ελένη, έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ. Άγνωστοι έκαψαν κάδους στην νότια παραλία. Επεισοδιακό το Σαββατοκύριακο, Μαρικό, όπως είπε στην αρχή. Τους κάδους τους εντόπισαν σήμερα τα ξημερώματα. Υπάλληλοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου κάηκαν τρεις κάδοι, ο πρώτος μπροστά από το τέταρτο δημοτικό και άλλοι κοντά σε καφετέρια στην νότια παραλία. Μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο, τον Πέτρο τον Τόσκο, ο οποίος εκτιμά ότι πρόκειται σίγουρα για εμπρισμό. Μάλιστα. Έχουμε και το σχετικό ρεπορτάζ και τις δηλώσεις του κυρίου Τόσκου. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ελένη. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν με τις ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Εμείς παραμένουμε στο τελευταίο θέμα και, και τους κάδους, τους τρεις κάδους που άγνωστοι, όπως φαίνεται, έβαλαν φωτιά χθες το βράδυ. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου Καστοριάς. Καμένους κάδους. Αυτή ήταν η εικόνα που αντίκρισαν τα ξημερώματα οι εργάτες καθαριότητας του Δήμου Καστοριάς, οι οποίοι έχουν στην αρμοδιότητά τους την αποκομιδή απορριμμάτων στην περιοχή της νότιας παραλίας. Τέτοιου είδους περιστατικά αντιμετωπίζουμε μόνο κατά την περίοδο του καρναβαλιού, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πέτρος Τόσκος, ο οποίος εξέφρασε την απορία του για το κάψιμο των τριών αυτών κάδων. Τις προηγούμενες ώρες, 6 ώρα περίπου, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τα παιδιά που κάνουν την αποκομιδή των κάδων στην νότια παραλία και με ενημέρωσε ότι κάθηκαν τρεις κάδοι σκουπιδιών. Ο ένας ήταν απέναντι από το κατάστημα του Ζωθέραπη, ο άλλος απέναντι την περιφερειακή ενότητα και ο τρίτος δίπλα στο τέταρτο δημοτικό σχολείο. Αμέσως έφτασα στο χώρο που ήταν καταστραμμένοι οι κάδοι. Είχε προηγηθεί βέβαια η πυροσβεστική, η οποία τους έζησε τους κάδους. Οι κάδοι καταστράφηκαν ολοσχερώς και αμέσως προβήκανε στην αποκατάσταση των κάδων. Αυτή τη στιγμή έχουν μπει καινούργιοι κάδοι, σκουπίσαμε το χώρο. Ενημερώθηκε ο Δήμαρχος ότι κάηκαν οι κάδοι. Τώρα για ποιο λόγο κάηκαν και γιατί προέγινε αυτό το πράγμα δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί στην περιοχή εκεί δεν έχει κοντά σπίτια. Τουλάχιστον στην περιφερειακή ενότητα και στο δημοτικό σχολείο, σίγουρα κάποιοι έβαλαν φωτιά στους κάδους για τον λόγο που γνωρίζουν οι ίδιοι. Τέτοια περιστατικά του τοπλίστων είχαμε στην περιοχή μας και στην πόλη μας την εποχή του καραβαλιού, που εντάξει, κόμμα λίγο σε ευθυμία, λίγο μιλούσε στο ποτό, τέλος πάντων, και πιστεύω ότι αυτοί κάτι κάηκαν συμβολικά. Τώρα για ποιο λόγο, ο καθένας πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του. Τις μέρες αυτές είχαν πάρα πολύ ζέστη, η θερμοκρασία ήταν πολύ ανεβασμένη. Και στην περιοχή μας έφτανε στους 25 βαθμούς θερμοκρασία, οπότε δύσκολα κάποιος να ανάψει τζάκι και να ανάψει τα 50 μέτρα και να ρίξει και στους τρεις κάδους. Είναι και αυτό λίγο, δεν είναι ένας κάδος, είναι τρεις κάδοι σε μια συγκεκριμένη περιοχή. 300 ευρώ κοστίζει στον Δήμο Καστοριάς κάθε κάδος ο οποίος καταστρέφεται. Οι καταστραμμένοι όμως κάδοι είναι δύσκολο να αντικατασταθούν, γιατί όπως δηλώνει ο κύριος Τόσκος, η προμήθειά τους δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί εύκολα στους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου. Το κόστος στο Δήμο περίπου για ένα τέτοιο κάδο είναι 300 ευρώ η αγορά του κάδου. Το θέμα δεν είναι πόσο κοστίζει, το θέμα είναι δύσκολο να αγοράσουμε κάδους, γιατί δεν υπάρχουν εύκολα τέτοιοι κωδικοί για αγορά κάδων. Πέρυσι προμηθευτήκαμε περίπου 600 κάδους απορριμμάτων, γιατί υπήρχε θέμα σοβαρό στον Δήμο της Καστοριάς με παλαιωμένους κάδους σε πολλά δημοτικά διαμερίσματα, σάπιοι, καταστραμμένοι, και προβήκαμε σε 600 κάδους. Οπότε για να ξαναγοράσουμε μια μεγάλη ποσότητα κάδων, για να πάρουμε και μια καλή τιμή, πρέπει να αγοράσουμε πάνω από 200 κάδους. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν εύκολα αυτά τα μεγάλα ποσά για να διαθέτει ο Δήμος κάθε χρόνο. Προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία και με τις δυνατότητες που έχουμε προσπαθούμε να κατασκευάζουμε, να τους μπαλώνουμε. Προσπαθούμε να τους συντηρούμε. Λοιπόν, αυτά και με τους κάδους. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τις λεπτομέρειες για το νέο κύκλο σεμιναρίων στο ΚΕΚ του Δήμου Καστοριάς. Ξεναγήσεις στα αξιοθέατα της Καστοριάς με το καραβάκι της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, Ορεστιάς. Στην κορυφή της έκτισαν οι πελασγοί την ακρόπολή τους. Από εκεί σκαρφάλωσαν οι στρατιώτες του Αλέξιου Κομνηνού για να χτυπήσουν τους Νορμανδούς επανακαταλαμβάνοντας την πόλη.
Εδώ, νύμφες και μυθικά τέρατα στοιχιώναν τις σπηλιές και τα βάραθρα. Η Παναγιά η Μαυριώτισσα, το ξακουστό μοναστήρι της παραλίας, προκαλεί δέος και ενθουσιασμό. Σπηλιές που έκρυψαν τους κατοίκους στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επτάλυμνο σπήλαιο, δεμένο με θρύλους και μύθους. Βυζαντινά ξοκλήσια και ιστορικό κέντρο της πόλης, με πανέμορφα αρχοντικά και απαράμιλη φυσική ομορφιά. Επιβίβαζε στο καραβάκι από το σπήλαιο του Δράκου και τη Βόρεια Παραλία. Πιστοποιημένες πολιτιστικές ξεναγήσεις από την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς, Ορεστιάς. Πολιτιστικές ξεναγήσεις σε όλα τα αξιοθέατα της Καστοριάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-26777. Υπεραστικό κτέλ νομού Καστοριάς. Ποιότητα στις μετακινήσεις και ασφάλεια. Με σύγχρονα λεωφορεία φιλικά προς τον επιβάτη. Κτέλ νομού Καστοριάς. Ασφάλεια οδική. Κτέλ νομού Καστοριάς. Διοργάνωση εκδρομών και άλλες πολλαπλές υπηρεσίες με μεγάλη εμπειρία και με ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Με καινούργια λεωφορεία, με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Συνεχής δρομολόγια, μεταφορά δεμάτων, φακέλων, αλληλογραφία. Με ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα. Παράδοση αυθημερών από Καστοριά προς όλη την Ελλάδα. Παραλαβή φακέλων και δεμάτων και από τον χώρο σας μόνο με ένα τηλεφώνημα 24670-83-609. Έκδοση εισιτηρίων και επικοινωνία στο 24670-83-455. Τέλ νομού Καστοριάς. Πάντα με τη μεγαλύτερη οδική ασφάλεια. Για αξιόπιστη, οικονομική και αποδοτική θέρμανση του χώρου σας, Alphatherm. Εδώ και 4 δεκαετίες, η Alphatherm συνδυάζει νέες τάσεις και υλικά για την κατασκευή ποιοτικών συσκευών θέρμανσης αναλύωτων στο πέρασμα του χρόνου. Οι θερμάστρες ξύλου και πετρελαίου της Alphatherm εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και απόδοση, συνδυάζοντας ταυτόχρονα